όπως ήρθατε σε μία μορφή παράνοιας. Το Lollipop Chainsaw πλέον έχει καταψηφιώσει ένα θρυλικό παιχνίδι διαμάντι από fans του πιο σκληροπυρηνικού action είδους και συνεχίζει σήμερα, παραδοσιακά, να βρίσκει πληθώρα ανταγωνιστών στην gaming κοινότητα που για τον ένα ή τον άλλο λόγο θα το παραμυθούν, είτε αυτό είναι για τα γραφικά, είτε για το περιεχόμενο, ή απλά επειδή δεν μοιάζει να είναι το τσάι τους. Θα μείνουν μακριά. Βέβαια, η κατάσταση έχει ξεφύγει ελαφρώς και θα προσπαθήσω να αποφύγω να αφήξω κάποια θέματα, αλλά η επιλογή μεγάλων κριτικών παιχνιδιών να διαφορήσουν πλήρως για τον τίτλο, αποφασίζοντας να μην του ασκήσουν μια δίκαιη κριτική λόγω του αρκετά κατάλληλου και καυστικού σε πολλές περιπτώσεις περιεχομένου του, είναι θεωρώ γελίο το λιγότερο. Για τους αρκετούς που ίσως να μην γνωρίζουν, το Lollipop Chainsaw κυκλοφόρησε αρχικά το μακρινό πλέον 2012 και παράλληλα με το Shadows of the Damned κάπου εκεί γύρω, ήταν οι κεντρικές προσπάθειες του Suda51, καταξιωμένου και εικονικού δημιουργού, να φέρει την κληρονομιά και δημιουργικότητά του στο δυτικό κοινό. Είναι ένας τίτλος που από τότε ξεχυλίζει από ταλέντο με ονόματα όπως φυσικά τον Yasuda, aka Suda51, τον James Gunn, Tara Strong και Michael Rooker, μεταξύ άλλων. Δεν θα χάσω χρόνο να απολώντας πίσω σε λαμπρές και ένδειξες μέρες της πρωτότοκης κυκλοφορίας, αλλά συνοπτικά το Lollipop Chainsaw ήταν αρκετά επιτυχημένο και άφησε το στίγμα του σε ένα μέρος της κουλτούρας των gamers, ίσως σε πιο μικρούς και εξειδικευμένους κύκλους, αλλά το άφησε παρόλα αυτά. Το αρχικό παιχνίδι ξεχώρισε για την ακραία και αναπολογητική του βία, ομότητα, έντονη βρωμολογία και ελαφρώς σεξουαλικά περιεχόμενα, νοητικά πάντα. Όλα αυτά τόσο ήταν τοποθετημένα μέσα στον τίτλο με έναν γενικό και σαρκαστικό χιούμορ, καθώς και χωρίς ποτέ να φτάνουν τα χυδαία όρια ή να είναι εκεί για να προκαλέσουν. Υπήρχαν λόγοι όπως αναφορές και επιρροές από συγκεκριμένα είδη, καθώς και στιλιστικές επιλογές που τυχαίνουν να ενισχύουν κάποια από τα πιο κατάλληλα θέματα και σχεδιασμού του τίτλου. Λόγω της πιο συγκαταβατικής εποχής που ζούμε, η επανακυκλοφορία που ακούει στο κωδικό όνομα Repop έρχεται με δύο διαθέσιμες επιλογές στην αρχή του παιχνιδιού. Αν θέλεις να βιώσεις την αρχική, άκοπη και ομοίη έκδοση, μπορείς να επιλέξεις αυτή. Αν όμως πιστεύεις ότι καλύτερα για σένα είναι περιορισμένη, πιο προσιτή έκδοση, τότε υπάρχει το Repop Mode που μειώνει τόσο τη βία όσο και το σεξουαλικό περιεχόμενο σε έναν βαθμό που οριακά κάνει το παιχνίδι NC16 αντί για το παραδοσιακό Rated M for Mature. Καμία από τις δύο επιλογές δεν είναι λάθος ούτε ντροπή. Πιστεύω ότι έχουν υπάρξει κάποιες παρεξηγήσεις από το κοινό. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό και μόνο που μετράει είναι αν το Lollipop Chainsaw αξίζει να παιχθεί τόσο τώρα ως μια νέα αγορά ή μελλοντικά τόσο σαν ένα remaster όσο και σαν ένας τίτλος γενικότερα. Για όσους ζουν όμως τελείως στα τυφλά θα πω αυτό. Το Lollipop Chainsaw πρόκειται για ένα γεμάτο στιγμία και μοναδικά τεχνάσματα, hack and slash combo based μάχη που βασίζεται γύρω από την κατάλληλη χρήση συνδυασμών επιθέσεων και διάβασμα των εχθρών και μια πάλπη, κάμπη και over the top τιμητική πλοκή που βλέπει το παιχνίδι να μπαίνει στα χορευτικά παπούτσια της Τζούλια τόσο μαζορέτας με το αλυσοπρίωνο. Είναι ένα καθαρό character-driven action παιχνίδι που θριαμβεύει στο μέγιστο δυνατό στα επακόλουθα διαδοχικά τρεξίματα του τίτλου όπως φημίζονται αυτά τα παιχνίδια. Ένα συνοπτικό disclaimer. Πλέον έχω κάνει το διαδοχικό μου δεύτερο υποχρεωτικό για αυτούς τους τίτλους playthrough και βρίσκομαι στις απαρχές του τρίτου, καθώς και βέβαια, παρά την αποφυγή μου της νοσταλγίας, θα πω πως έχω μια ροπή προς τη θετική κριτική του τίτλου λόγω των ευχάριστων αναμνήσεων του μακρινού 2012 και του στυλ που ορμόζει κάτι με τα γούστα μου. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να κλωτσίσουμε θάνατο κόλλο, να φάμε γλυφιτζούρι και να δούμε την κριτική μου. Μεγάλο μέρος του κόσμου που θα παίξει το Remaster θα βρεθεί μπερδεμένος με πολλές ατάκες ή επιλογές στο σχεδιασμό και άλλες επιλογές που έχουν γίνει κατά την ανάπτυξη του τίτλου. Ακόμη και για κάτι τόσο μεγάλο και τον βασικό ανταγωνιστή, θα υπάρχουν άτομα που θα αναρωτηθούν το γιατί, πώς, ή θα θεωρήσουν αυτό που βλέπουν αντικλιμακτικό ή αλόκοτο. Αυτό που είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς είναι πως πρώτα απ' όλα το Lollipop Chainsaw είναι ένα προϊόν της εποχής του, δεχόμενο επιδράσει από την κουλτούρα και την κοινωνική κατάσταση της εποχής, καθώς και πρόκειται για μια κατάδυση στα αδύνατα της τέχνης και μια ανάπλαση πολλών ακυρωμένων κουλτουρών που έχουν περάσει από τη τέχνη. Ξεκάθαρο παράδειγμα η θεματική διαφορά ειδών του rock και metal ανά επίπεδο όπως ο Viking Vike που αντιπροσωπεύει το Viking Metal και πολλοί από τους πρακτικούς καθώς και οπτικούς σχεδιασμούς αντλούν επιρροή από αυτό ακριβώς. Ας αναθεωρήσουμε λίγο και ας πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν μιλάμε για παιχνίδι του Suda, οπότε η παράνοια είναι μπροστά και κέντρο στο κάθε τι. Το ιδιόρυθμο, αλλοπρόσαλο στοιχείο κυριαρχεί σε κάθε μικρή γωνία του τίτλου. Η πλοκή βλέπει την Juliet Starling την ημέρα των 18ων γενεθλίων της να βρίσκεται στη μέση μιας βολής ζόμπι καθοδόν προς το σχολείο της σαν Ρομέρο High School και ήδη έχουμε την πρώτη μας αναφορά στην pop κουλτούρα. Ρομέρο, όπως λέμε George A. Romero, πατέρα των ζόμπι ταινιών. Φυσικά, όπως είναι στο DNA του Suda, οι αναφορές δεν τελειώνουν εδώ και είναι πάμπολες. Πίσω στο conceptualization. Η Juliet δεν είναι απλό κορίτσι που μπαίνει στην ενηλικίωση. Η οικογενειακή επιχείρηση είναι Zombie Hunters και αυτή είναι μία από αυτούς. Παράλληλα, το αγόρι της Nick, σε μια καταληκτική στιγμή για την αφήγηση, τον δαγκώνει ένα ζόμπι και καταλήγει να μένει μόνο το κεφάλι του ανθρώπινου, το οποίο το δένει η Juliet στη φούστα της και αποτελεί κομβικό σημείο του gameplay.
Η ολιστική αισθητική της ιστορίας είναι ακραία κάμπη με επιρροές από την τότε τρέχουσα κουλτούρα και μπορώ να πω ότι μεταφέρει με επιτυχία τον παίκτη στην εποχή του τότε, χωρίς να νιώθει ξένο, δείχνοντας τη διαχρονικότητα στον οπτικό και ηχητικό σχεδιασμό του τόσα χρόνια μετά. Το απλοϊκό στήσιμο της πλοκής υποστηρίζει καλά τη χαλαρή και διασκεδαστική φύση του τίτλου. Οι χαρακτήρες, λόγω του μειωμένου χρόνου που παίρνει για να τελειώσει το τίτλο, περίπου σε 6-7 ώρες αν ξεκινήσει απευθείας το δύσκολο, δεν έχουν αρκετό χρόνο να αναπτυχθούν στο έπακρο. Αυτό δεν ισχύει για την Τζούλιτ και τον Νίκ, καθώς για την ειλικρινά γραμμένη χημεία μεταξύ τους, που πιστικά μεταφέρει μια ρομαντική σχέση δύο εφήβων, αναμειγνύοντας έξυπνα την ιδιότητα της Τζούλιτ ως zombie hunter. Ο γραμμένος διάλογος έχει μια ειλικρινή χρειά, φτάνοντας σε χυδαία όρια αναδιαστήματα, αλλά αντιπροσωπεύει τόσο το υπόλοιπο στυλ του τίτλου, όσο και τους δύο χαρακτήρες που βρίσκονται στο πικ της εφηβείας. Όλοι οι χαρακτήρες, είτε πρωταγωνιστές είτε όχι, εχθροί ή bosses, έχουν μια χάρη. Ακόμη και αν δεν έχουν χαρακτήρα, έχουν αισθητική, η οποία αρμόζει σε όλους και ευρύτερα στη λογική του κόσμου. Τρανό παράδειγμα αυτού είναι η οικογένεια της Τζούλιτ, η οποία ενώ έχει τρομερό στυλ και μια άβρα δυναμική κάθε φορά που μπαίνουν στη σκηνή, δεν έχουν αρκετό χρόνο να χτίσουν χαρακτήρα πέρα από να δείξουν το πόσο αλόκοτοι και badass είναι. Ένα άλλο παράδειγμα χαρακτήρα που είναι καλά γραμμένος, αλλά ο χρόνος που ξοδεύει στην οθόνη είναι μικρός, είναι ο Σενσέι Μορικάουα. Η κομική και τραγική του συμπεριφορά έρχεται και δένει γάντι με το παιχνίδι. Η παρουσία του εξηγεί σε πολύ λίγα λεπτά κάποια μέρη της υπόστασης της Τζούλιτ, αλλά και πάλι δεν είχε αρκετό χρόνο να λάμψει σαν χαρακτήρα. Ξεκάθαρα λοιπόν το υποστηρικτικό cast βρίσκεται εδώ πιο πολύ για να πλαισιώσει γεγονότα στην ιστορία και να ανοίξει όρια πρόοδου για την Τζούλιτ στο παιχνικό κομμάτι, έναντι του να προσφέρει στην ανάπτυξη χαρακτήρων να συνεισφέρει στο απότερο νόημα της πλοκής. Επειδή είναι το Lollipop Chainsaw, η εισβολή των ζόμπι δεν είναι κάποια πανδημία, ασθένεια ή ιός. Αυτά είναι ξεπερασμένα από ό,τι φαίνεται και ο Σούντα με τον Γκάν πάνε για κάτι παραπάνω από αυτό. Στο σύμπαν του Lollipop υπάρχουν τρία παράλληλα σύμπαντα, το δικό μας, η Γη, το The Land Beyond World που είναι κάτι αντίστοιχο του Παραδείσου και το The Rotten World. Η αιτία για όλη αυτή την πανολεθρία είναι ένας πρώην συμμαθητής της Τζούλιετ που είχε βρεθεί στο περιθώριο, αλλά εν τέλει αποδεικνύεται φύση και γνώση νεκρομαντίας αφού ανοίγει την πύλη με το κάτω κόσμο του Σάπιου, καλώντας τους λεγόμενους Dark Purveyors, οι οποίοι αποτελούν τα boss και εμπόδια που θα αντιμετωπίσει η Τζούλιετ στο μονοπάτι της Stone Swan, Main Video. Αυτοί αποτελούν τόσο οπτικά όσο και παικτικά σε μεγάλο βαθμό τον δυναμισμό κάθε επιπέδου και αντιπροσωπεύουν διάφορα περιθωριακά κατά μία έννοια μουσικά κινήματα. Αυτές οι επιλογές, πέρα από την οπτική στιλιστική cool απεικόνηση, δεν είναι τυχαίες. Και αυτοί είναι αρκετά διασκεδαστικά γραμμένοι, πολλές φορές ανόητα. Αλλά αυτό δεν τους κάνει λιγότερο αποδεκτούς στο συνολικό κόσμο. Χαρακτήρες όπως η Μαρίσκα, Τζόση και ο Λιούις Λέτζεντ είναι επικές καρικατούρες, και αν και δεν νιώθουν το πιο έντονο εμπόδιο στον δρόμο της Τζούλιετ, είναι παικτικά προφανώς αξιόλογα εμπόδια, αλλά αποτελούν και αφηγηματικά αρκετά ενδιαφέρουσες περσόνες. Δυστυχώς δεν είναι κάτω περπάνω πέρα από τον Σκουάν τον ίδιο. Αλλά αντιπροσωπεύουν διάφορα προβλήματα της εποχής, όπως την άνοδο της βίας, τη τάση της νεολαίας να αντισταθεί στο κατεστημένο, τη θρησκεία και τα συναφή. Παρά λοιπόν την αρκετά επιφανειακή φύση της πλοκής, έχει αρκετά υπομηνύματα και θέματα που θίγει με τον δικό του ακραίο και κωμικό τρόπο, ανακαλούντας ένδοξες μέρες των B-movies επιτυχώς, συνδυάζοντας τη φευγαλαία φύση τους με τη διαχρονικότητα ενός true action game. Στην πλοκή δεν έχει να συλλέξει collectibles, και επειδή έχει γραφεί εν μέρει από άτομα που ασχολείται πρωτίστως με το κινηματογράφο παραπάνω, έχει αρκετά πιο γραμμική πλοκή, αφήνοντας πλειοψηφία του lore να φανεί μέσα στα cutscenes. Αυτά τα cutscenes είναι πλούσια σκηνοθετημένα και ο διάλογος, αν και πιο απλοϊκός και υπερδραματοποιημένος, είναι αρκετά καλός. Βέβαια, για ένα παιχνίδι που μεταφέρει τόσο μεγάλο κομμάτι της πλοκής του με τα cutscenes, θα έπρεπε να γινόταν πώς. Μεταφέρει το νόημα και τα συστήματα των χαρακτήρων και σου επιτρέπει να δεθείς εύκολα με αυτό. Η υψηλότερο σημείο σε θέμα ποιότητας ή έλλειψη αυτή είναι το λεκτικό χαζολόγημα μεταξύ Τζούλιτ και Νίκ, ο οποίος ξεκινάει ως τυπικός αθλητικός τζοκ και ύστερα γίνεται αρκετά πιο δυναμικός και invested στην zombie hunting φάση. Το Lollipop Chainsaw δεν έχει φίλτρο σε όσα λέει, αγκαλιάζοντας την εφηβική του φύση σε κάθε πτυχή του και πόσο μάλλον μεταξύ των χαρακτήρων Νίκ και Τζούλιτ. Τα χυδαία σεξουαλικά προσανατολισμένα αστεία θα ένιωθαν χλιαρά και διάφορα σε κάθε άλλον τίτλο, αλλά εδώ τόσο ταιριάζει όσο και αρμόζει στου χαρακτήρε και στην αφήγηση. Το lip syncing είναι ένα μόνο μου πρόβλημα με τέτοιου είδου Ιαπωνικά στούντιο. Όπως και στο No More Heroes, ένα από του αγαπημένου μου τίτλου, έτσι και εδώ, είτε στα Ιαπωνικά είτε στα Αγγλικά, δεν υπάρχει πολύ καλή αρμονία ήχου και κίνηση του στόματο. Το voice acting είναι όντω κορυφαία ποιότητα τόσο στην αγγλική όσο και στην Ιαπωνική διάλεκτο. Επέλεξα λόγω των ονομάτων που πλαισιώνουν το αγγλικό cast να παίξω σε αντίστοιχη γλώσσα την περισσότερη ώρα και μπορώ να πω πως όλοι οι χαρακτήρες είναι ταιριαστοί στο ρόλο τους, φτάνοντας ακόμη και στα mobs που αποτελούν τα απλά ζόμπι. Στο Lollipop Chainsaw, όλοι οι εχθροί σου διαρκώς πετάνε ατάκες και κοροϊδίες μπροστά σε σένα. Και εδώ φαίνεται το ακόμη πιο ακραίο χιούμορ και ατάκες του game, τις οποίες παρά την προσβλητική φύση του, δεν μπορώ παρά να παραδεχτώ πως τις απόλαυσα, αφού είναι άκρως καυστικές όταν δεις κάτω από το κοινωνικό πρίσμα του τίτλου. I don't want to be a fashion accessory, Juliet. This is my life. Ένα τελευταίο κομμάτι όσο αφορά την αφήγηση είναι ότι το εντυπωσιακό τέλος δίνει χώρο για ένα sequel που τόσο καιρό πολυποθούμε και
και ελπίζω με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του Remaster να δούμε κάποια στιγμή σύντομα αυτό το sequel. Σούντα, do it! Το Lollipop Chainsaw πάντα είχε λίγο πιο τραχές επιφάνειες στα γραφικά του και παρά το ότι είναι άλλης εποχής δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό με το συμβατικό τρόπο της εποχής του. Στάζει όμως από στυλ και βάρη. Κάθε επιλογή σχεδιαστική όσον αφορά προφανώς μοντέλα ή περιοχές είναι επιτυχημένη όσο είναι και επιτυδευμένα εκεί. Τα λίγο πιο cel-shaded γραφικά είναι κάτι επαναλαμβανόμενο από κυκλοφορίες και κυκλοφορία του Goichi. Και εδώ άλλη μια φορά ταιριάζουν γάντι. Οι χαρακτήρες είναι επίτηδες υπερβολικοί και αυτό αν και θα μπορούσε από το μόνο του να μην λέει κάτι σε κάποιον. Είναι αυτοί οι δίγος φραγμούς μορφή των χαρακτήρων που βοηθάει να τους πουλήσει είτε μιλάμε για την Τζούλια, τον Σουάν ή ακόμη και τα ίδια τα ζόμπι. Αν κάποιος παίξει παιχνίδι για τα γραφικά και έχει συνηθίσει μόνο το πρότυπο του Σκουαντρούπλη όπως θα έλεγαν κάποιοι βιομηχανίες, καλύτερα απλά να ασχοληθεί καν με αυτό το συγκεκριμένο τίτλο. Αλλά όποιος μπορεί να κατανοήσει το στυλ ως διάβλο για επικοινωνία και μέσω να μπει στην ιστορία, τότε σίγουρα θα εκτιμήσει τους διάφορους αλόκους σχεδιασμούς του Lollipop Chainsaw και του Σούντα γενικότερα. Θα αφήσω ένα τελευταίο κομμάτι που αφορά τα γραφικά για το τελείωμα, καθώς δεν έχει σχέση μόνο με το αρχικό προϊόν. Αλλά και με τη μεταφορά στις νέες κονσόλες. Σημαντικό για το σχεδιασμό και την ολότητα ενός τίτλου, καθώς και τη σωστή μεταφορά της κριτικής μου, είναι ζωτικό σημείο. Ο ήχος, τόσο ο ambient, περιβαλλοντικός, όσο και ο μουσικός ήχο. Θα ξεκινήσω από το περιβαλλοντικό ήχο, καθώς η μουσική είναι λίγο πιο αμφιλεγόμενη όσο αφορά συγκεκριμένα το ρήπο. Ο περιβαλλοντικός ήχος είναι υπερβολικά αχανές. Σε πολλές περιπτώσεις ψηλοποσιάζει ή όταν είναι εκεί είναι πολύ ηχητικά συγχωνευμένος και ακούγεται πολύ δυνατά, ενώ άλλες φορές είναι αποδεκτό. Αυτό που είναι αρκετά καλό στον ηχητικό τομέα ήταν το αλυσοπρίνο της Τζούλια όταν χτυπάει οτιδήποτε ή παίρνει μπρος για να πετσοκόψει ό,τι είναι μπροστά της. Τα ζόμπι παράλληλα έχουν και αυτά αρκετά καλό ηχητικό direction και τα flashy beats καθώς και το αίμα ακούγονταν πάρα πολύ καλά. Με το ρήπο παίρνουμε μια αναβαθμισμένη έκδοση του τίτλου χωρίς ρίζικες αλλαγές στον οπτικό τομέα σε οποιονδήποτε βασικά, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Οπτικά το παιχνίδι δέχεται ένα upscaling για ένα HD makeover που αναφυσβήτητα το βοηθάει να μοιάζει πιο καθαρό και εύθετο οπτικά σε τελείως τεχνικό τομέα. Γιατί τα γραφικά και οι υπερβολικές υφές παραμένουν σχετικά τραχές, αλλά όπως προείπαμε το στυλ είναι αυτό που κουβαλάει το τίτλο. Σε κάθε περίπτωση μοιάζει πιο καθαρός και παράλληλα τρέχει καλύτερα, φτάνοντας ένα αποδεκτό αρκετά σταθερό, μέσα σε ένα αριθμό ανανέωσης καρές στα 60. Αυτό είναι πολύ καλό για έναν τέτοιο παιχνίδι δράση και βοηθάει στην κατανόηση και απόλαυση της μάχης ακόμη παραπάνω. Γεγονός πολύ θετικό και κεντρικός άξονα στην απόλαυση του τίτλου είναι το αποστηγμής στιγμή gameplay. Η μεγάλη διαφοροποίηση που υπάρχει αν τυχόν το επιλέξει είναι μεταξύ του αρχικού σχεδιασμού και του sensor drip-up version. Η διαφορά είναι ότι στον διάλογο μειώνει τα sexual σημεία κατά πολύ, κάνει άλλες άπειρες βρισιές και τέλος αλλάζει το αίμα με κομφετή. Αυτό είναι ένα αναγκαίο κακό. Το θεωρώ ξεφτύλα προς το αρχικό προϊόν για το όρομα του Σούντα από την άποψη ότι το παιχνίδι ήταν σεξουαλικό και βίαιο σε όλους τους τομείς και ποτέ δεν ήταν σεξιστικό και επίσης η ομότητά του είναι μέρος γοητείας. Δεν υπάρχει κάτι που πραγματικά αξίζει σένσορ, αλλά λόγω της υπερπαισθητίας της κοινωνίας, που εν μέρει έχει δίκιο, ήταν μια απαραίτητη επιλογή. Υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα που αξίζουν cancel censoring από το Lollipop Chainsaw, αλλά είναι ότι είναι και εγώ οφείλω να το αναφέρω. Αυτό που αλλάζει τόσο στην αρχική όσο και στη ρήπο έκδοση είναι η μουσική υπόκρουση. Αυτό συναγόρησε πολλούς φανς του αρχικού, μεταξύ αυτών και εμένα, καθώς ο soundtrack στον αρχικό τίτλο ήταν τρομερό, τόσο ότι ταιριαστεί αισθητική του ήχου, παράνοια της αισθητικής και σχεδιασμό του συνολικού gameplay. Λόγω τεχνικών προβλημάτων δυστυχώς και δικαιωμάτων δεν μπόρεσε η Dragon Games να φέρει copy-paste στο soundtrack του αρχικού. Και ενώ κάποια τραγούδια υπάρχουν, πολλά είναι καινούρια. Αυτό αν και πληγεί, αφού η μουσική σε τέτοιου στυλού είναι make or break, όπως για παράδειγμα το δικό soundtrack του Devil May Cry 5, είναι αρκετά καλά τα νέα κομμάτια που έχουμε. Δεν έχουν τελείως τον ίδιο δυναμισμό για πολλούς κατανοητούς σε έναν βαθμό λόγους, αλλά από την άλλη λείπουν τα αρχικά, παρά την αρκετά καλή ποιότητα των νέων. Δυστυχώς το ρήπο έρχεται με αρκετά bugs και για όσους δεν είναι επίοικοι με αυτά θα πρότεινα να αναβάλουν για λίγο την αγορά του τίτλου, έστω εφόσον είναι 1-2 patches μετά. Κάποια χρειάστηκαν restart from last checkpoint. Συχνά χάνονταν οι υπότιτλοι, υπήρχαν ελαφριά, πολλά μικρά frame drops και μερικά zombies μέναν ακούνητα και δεν χτυπούσαν την Τζούλια. Όχι τραγικά προβλήματα σίγουρα, αλλά υπήρχαν εκεί και οφείλω να τα αναφέρω όσο και αν με στεναχωρεί. Η
Romeo and Juliet στο Lollipop Chainsaw προοδεύει με τον τυπικό action game τρόπο, όπου σκοτώνοντας εχθρούς και μαζεύοντας σκάρες, στην προκειμένη περίπτωση zombie coins, μπορεί να αγοράσει νέες αναβαθμίσεις. Οι καθαρές αναβαθμίσεις χωρίζονται σε δύο κεντρικές ομάδες, αυτές που επεκτείνουν το ρεπερτόριο κινήσεών της και αυτές που ενισχύουν τα καθαρά στατιστικά της. Όταν μιλάω για τα στατιστικά, βέβαια, μην φανταστεί κανείς ότι μιλάμε για κάποιο μοντέρνο RPG. Ανεβάζει καθαρά, ουσιαστικά, τα όρια κάποιων στατιστικών, όπως για παράδειγμα τη ζημιά που ασκεί η Juliet, η οποία δεν είναι κάποια ένα η αναβάθμιση που φτάνει στο όριο του 99. Όχι, είναι τρεις φορές μόνο που μπορείς να κάνεις αυτή την επάυξη, αλλά όχι μόνο είναι ουσιώδη, είναι πολύ καλά δομημένη στο πότε είναι διαθέσιμη μέσα στην εσωτερική πρόοδο δυσκολία του τίτλου. Ας τα πάρουμε την αρχή. Σε τυπικό στυλ παιχνιδιού δράσης, όπως είπαμε, μαζεύεις ρευστά, είτε σκοτώνοντας ζόμπι, είτε βρίσκοντάς τα στο περιβάλλον μέσα σε κάθε επίπεδο και μεταξύ επίπεδων βρίσκεις ένα κατάστημα από όπου μπορείς να επενδύσεις να βαθμίσεις. Κοιτώντας πρώτα το ρεπερτόριο των επιθέσεων, είναι in fact τίμιο, αλλά πιάσει από ένα θανάσιμο αμάρτημα που το σωματάει από το να είναι αρχαιότερο. Όλες οι κινήσεις ως βάση του τίτλου είναι αρκετά τυπικές και με τις αναβαθμίσεις μπορείς να επεκτείνεις τις κινήσεις σε έλεγχο πλήθους και νέες, πιο σύνθετες επιθέσεις. Εικονικές όσο και δυνατές κινήσεις, όπως το Chains of Fulfillment, Holy Chains, ο Maelstrom Spin και Batkick και άλλα, χωρίς τις οποίες τόσο η ομίδια σκέδαση της μάχης όσο και το βάθος χάνονται. Όλες οι κινήσεις έχουν τιμολογηθεί αρκετά δίκαια και η χρονική πρόοδο της μίας με την άλλη είναι λογική, τόσο για να τη μάθεις όσο και για να μην γίνεις overpowered από τις αρχές. Τη συγκλιτώνεις με μια λογική ταχύτητα λοιπόν, τόσο για τη σύντομη διάρκεια του παιχνιδιού, όσο και για να νιώθεις πως κάνεις κάτι φρέσκο αρκετά συχνά. Το άλλο μέρος αναβαθμίσεων, όπως είπα, είναι η ικανότητα της Juliet να ενισχύει τα βασικά στατιστικά της, τεχνητά κομμάτια του χαρακτήρα της. Αυξήσει ζημιά, αύξηση των γλυφιτζουριών που είναι η ζωή της Juliet, ταχύτητα να σηκωθείς και τέλος ταχύτητα και μάκρος βολών. Όλα αυτά είναι πιο τεχνητά, με εξαίρεση του homing που θα φέρει πρακτικές αλλαγές στον τρόπο που παίζεις. Οι αναβαθμίσεις και αυτές όμως, πέραν της τεχνικής τους φύσης, είναι αρκετά καλά διαχωρισμένες σε θέμα συχνότητας, αλλά και αρκετά οικονομικές. Βάσει τις ενδοοικονομίες του τίτλου για να τις έχεις μαξάρει όλες σε λογικό χρονικό διάστημα. Από το κατάστημα έχεις πρόσβαση σε νέα τραγούδια για το MP3 και τα πίγκυλα Outfits Juliet. Όσο προχωράς στο χαοτικό και χρωματιστό κόσμο του Lollipop, θα ξεκλειδώνεις σταδιακά και νέα εργαλεία από την πρόοδο σου στην αφήγηση, όπως το Chainsaw Dash, Blaster και άλλες υπερθεαματικές και ακραίες κινήσεις που κυρίως αφορούν τον Nick. Όπως και τις κεντρικές πυρηνικές αναβαθμίσεις που αγοράζεις, έτσι και αυτές παίρνεις με έναν πολύ λογικό ρυθμό και αυτό οφείλεται σε βαθμό σχετικά μικρή διάρκεια του παιχνιδιού. Το θανάσιμο αμάρτημα όμως που προανέφερα, ποιο είναι? Η πρόοδος του παίχτη, όσο οργανική και αν είναι, όσο καλά και αν έχει ιεραρχηθεί το πού και πότε παίρνεις κάθε τι, οι αναβαθμίσεις τελειώνουν αρκετά γρήγορα. Δεν θα έχεις κίνητρο να δεις ένα δεύτερο playthrough από αυτή την άποψη, αφού κινείς τελειώνουν πριν φτάσεις καν στο πέρας του πρώτου playthrough που εν μέρει ενισχύει το power fantasy του θέματος, αλλά μειώνει τόσο το κίνητρο όσο και το εγγενώς replayability που έχει, αφού δεν θα κερδίσεις κάτι καινούριο πέρα από κέρματα για να αγοράσεις όλα τα outfits και τα τραγούδια. Αυτά από μόνο τους είναι ένα κίνητρο, αλλά δεν είναι εξίσου δυνατό με την ανάπτυξη κινήσεων που θα μπορούσε να έχεις. Αυτό σκοτώνει μια δύναμη του τίτλου. Ο λόγος που πάρα αυτού του λάθους θα το ξαναπαίξει είναι οι διασκέδες που παίρνει σε ένα επιφανικό και εκπαθέω επίπεδο από τη μάχη κάθε στιγμή. Δυστυχώς, θα ήθελα να δω αρκετά παραπάνω κινήσεις, έστω με την επανακυκλοφορία αυτή, που θα δίνουν πιο δύσκολους ή έστω πιο σύνθετους απλούς συνδυασμούς. Όπου είπα όμως, κεντρικό κομμάτι και βασικότερο κομμάτι όλων είναι η παράνοια και το combat. Οπότε ήρθε η ώρα να δούμε το gameplay του Lollipop Chainsaw και να ξανασκοτώσουμε τους καυλωμένους νεκρούς που απειλούν τη σχολή του Σόντρομε. Η μάχη του Lollipop Chainsaw μπορεί να περιγραφεί με πολύ λίγες λέξεις, ως διασκεδαστικό, to the point, flash και βία όμορφο combat. Σε ανάλυση, εκ των υστέρων, είναι ένα αρκετά επεκτατικό σύστημα μάχης, με αρκετά να προσφέρει σε διάφορα μέτωπα, από διαφορετικές οπτικές. Θα το πω βέβαια από τώρα για να είμαι σαφής καταρχήν. Αυτά του είδους τα παιχνίδια, τα action games χαρακτήρων, είναι όπως μπορεί να έχει καταλάβει κανείς ένα από τα αγαπημένα μου είδη games, οπότε έχω μια ελαφριά κλίση και προτίμηση προς το είδος, οπότε ίσως η κρίση μου να μην είναι 100% αντικειμενική. Αλλά παράλληλα θεωρώ ότι είμαι ικανότητος να την κρίνω μέσα στα πλαίσια της συμβάσης αυτού του είδους. Είναι σαφές πως η μάχη είναι πολύ αυτοικανοποιητική και λειτουργεί ξεκάθαρα για να διασκεδάσει, χωρίς όμως να ξεχνάει το βάθος της. Η αλήθεια είναι πως ο Σούντα έχει φτιάξει ένα τα χρόνια του τρομερά συστήματα μάχης και του Lollipop, αν και όχι η κορυφή των δημιουργημάτων του όσον αφορά τη μάχη. Είναι σίγουρα από τις καλές. Δεν είναι βέβαια δίκαια η σύγκριση του Lollipop με τα άλλα πνευματικά παιδιά του Σούντα, αφού είναι ίσως το πιο streamlined σε θέμα gameplay παιχνίδι του και είναι τελείως διαφορετικής φύσης από τα λοιπά. Ένα από τα κυριότερα αρνητικά που έχει και φαίνεται ευθύς αμέσως είναι πως ουσιαστικά έχει έλλειψη από χδούπου, αντίκτυπο στα χτυπήματα πολλές φορές. Ενώ μερικές φορές κάποιοι συνδυασμοί θα σε κάνουν να νιώσει το χτύπημα, το κόψιμο της σάρκας, άλλοι θα νιώσουν ιδιαίτερα αέρινοι, λες και δεν αγγίζουν τους εχθρούς. Κάποιες φορές μάλιστα θα χτυπήσουν
θα γκοστάρουν τα χτυπήματα και όντως δεν θα χτυπήσουν αυτό που βρίσκεται μπροστά σου. Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε script heavy επιθέμα κινήσεων εχθρώς, θα δούμε πως απαιτείται πολλές φορές το lock-on για να τους πετύχεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ακόμη και τον ίδιο εχθρό στο ίδιο σημείο σε διαδοχικό playthrough, δεν θα χρειαστεί το lock-on για να πετύχεις την επίθεσή σου. Είναι περίεργο, αλλά ευτυχώς το δεύτερο μέρος του προβλήματος, ότι υποχρεωτικά χρειάζεται lock-on, δεν είναι τόσο αισθητό ή τόσο συχνό. Στο Lollipop Chainsaw, οι συνδυασμοί χωρίζονται νοητικά σε θέμα είδους της επίθεσης σε τρεις κατηγορίες: τις επιθέσεις με αλυσοπρίωνο, με μαζοριτικά pom-pom και τέλος τα swipes που είναι χαμηλές επιθέσεις για knockdown και zombie που σέρνονται στο πάτωμα. Καταρχήν, σε θέμα προσβασιμότητας, αυτό που εκτιμώ είναι πως όλες οι επιθέσεις είναι 100% rebindable. Μπόρεσα να τις βάλω σε inputs που με βόλευαν αντί να είναι των αρχικών. Αυτό ήταν πολύ θετικό καθώς μπόρεσα άμεσα να βρω το ρυθμό μου στο να σκοτώνω zombie, απλά αυτή η ελευθερία έρχεται με το δικό της set προβλήματα. Βασικά πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Που παρά τη συχνή παρουσία του άργησα να κατανοήσω. Τα QTEs από τα οποία έχει αρκετά το παιχνίδι και θα ασχοληθούμε αργότερα απαιτούσαν να πατήσω το κουμπί που έχω κάνει bind στον τύπο επίθεση που εκτελούσε Juliet στο QT και όχι αυτό που ήταν ανάγραφο στην οθόνη, αλλά πίσω στις βασικές επιθέσεις. Καταρχήν τα combos όταν συνδυάζει διάφορες επιθέσεις που είναι αρκετά εύκολες να μάθεις, ακόμη και οι πιο σύνθετες είναι strings των 5-6 άντε 7 inputs max, χωρίς διάφορα delay και πολύ λίγα κατανοητά mix από τις επιθέσεις. Όλες οι κινήσεις όταν χτυπάνε καλά και ιδιαίτερα όταν πιάνουν πολλαπλά ζόμπι είναι έδεσμα σε έναν φαν του action και του gore. Πολλές φορές θα περικλώσουν πολλά ζόμπι και τότε η Juliet μπορεί να κάνει ένα leapfrog το οποίο οδηγεί σε κάποιους από τους πιο cool συνδυασμούς και εφεύθυνη σαρίσματος, αλλά πολλές φορές δεν θα πιάσει χωρίς lock-on, αν και θα έπρεπε, όπως είπαμε πριν. Είναι μικρό παράπονο βέβαια γιατί συνήθως για να το εκτελέσει βόλευε έτσι και αλλιώς καλύτερα με το lock-on, αλλά παραμένει πρόβλημα. Η αλήθεια είναι πως στην αρχή η μάχη μπορεί να φανεί ελαφρώς απογοητευτική αφού νιώθει αργή, λειψή και αλόγκοτο να τη χειριστείς. Όταν βάλεις λίγη ώρα στον τίτλο, κάτι που σίγουρα απαιτείται από σένα, πρόκειται για μια από τις πιο φυσικές και ενστικτόδως χτισμένες μάχες, χωρίς ξανά να έχει πάρα πολλά σύνθετα συστήματα. Αυτό δικαιολογείται λόγω του ότι για ένα και δύο playthroughs είναι αρκετά και δορίζουν τον Power Fantasy με χάρη, δικαιολογώντας το ελαφρώς περιορισμένο ρεπερτόριο. Μετά τη μέση του τίτλου και πόσο μάλλον στο δεύτερο playthrough μου, όλα μου φαίνονταν πλήρως φυσικά, η μάχη ήταν άκρως λειτουργική και αποδοτική. Και εκτελούσε ακόμη και τους πιο μακρόσυρτους συνδυασμούς με μεγάλη ευκαιρία και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εκτενέστερα, πέρα από τους πιο σύνθετους συνδυασμούς που μπορείς να ξεκλειδώσεις αργότερα, θα αρχίσεις να χρησιμοποιήσεις και τον Νίκ στη μάχη. Δυστυχώς, ποτέ δεν βρήκα τον εαυτό μου στην ανάγκη για κάποιες κινήσεις του, καθώς ήταν overpowered και ένας χρήσιμος από την άλλη πόρος που ήταν καταναλώσιμος. Δεν υπάρχει αυθονία ευτυχώς στις κινήσεις του, αφού κοστίζει Νίκ tickets και τα βρίσκει σε διάσπαρτα σπίτσες ή τα αγοράζει από το κατάστημα για να εξορροπηθεί η αυθονία της δύναμης που προσφέρει. Δυστυχώς όμως, ένα δεύτερο ιδιαίτερο playthrough θα τα έχεις αγοράσει σχεδόν όλα τα υπόλοιπα, όπως οι πολύ καλοσχεδιασμένες στολές, κινήσεις και τραγούδια, οπότε όλα σου τα λεφτά θα φύγουν σε nick tickets για να νικάς κάθε ζόμπι με οριακά ένα χτύπημα. Το παιχνίδι σε εξοπλίζει και με κάποια δευτερεύουσες φύσεως εργαλεία, τα οποία δίνουν παραπάνω εύρος κινήσεων και χώρο για πειραματισμό. Πριν να αναφέρω αυτά, το Lollipop Chainsaw έχει κλειφθεί τζούρια, διάσπαρτα και στο κατάστημα, τα οποία λειτουργούν σαν healing points και είναι μια τίμια εισαγωγή μηχανισμού που δεν είναι άρτια με το ευρύτερο concept του παιχνιδιού. Αυτά τα δεύτερα εργαλεία στα οποία αναφέρθηκα είναι το Chainsaw Dash που βλέπει τη Juliet να μετατρέπει το αλυσοπρίωνο της οργιακά σε μηχανάκι με λεπίδες και είναι χρήσιμο πιο πολύ εκεί που το ζητάει το παιχνίδι, παρά το ότι χρησιμοποιείς μέσα σε μάχες, καθώς και την ικανότητα να κάνεις το Chainsaw Blaster, το οποίο είναι τόσο για να σκοτώνεις από μακρούς εχθρούς, όσο και για διάφορα πολύ διασκεδαστικά mini-games, μετατρέποντας ελαφρώς το παιχνίδι σε ένα third person shooter. Μια και τα ανέφερα, τα mini games είναι κάτι άλλο που έχει συχνά το Lollipop. Είτε χορούς μαζορέτα, χρησιμοποιούνται στο κεφάλι του Nick, είτε κούρσες, shooting ranges και πολλά quick time events, τα έχει όλα και θα πω πως διασκέδασα με όλα, ειδικά τα QTs και τα διάφορα shooting ranges. Έχει και άλλα quirky sections, αλλά αυτά είναι κάποια από τα βασικά και έχουν τοποθετηθεί σε αρκετά καλή απόσταση μεταξύ τους για να μην νιώθουν κουραστικά ή πολύ συχνά. Κάποια άλλα άξιση αναφοράς είναι το zombie basketball και η γκαζονιέρα που σίγουρα δεν είναι αναφορά στα side jobs του No More Heroes, όχι. Βέβαια, δεν είναι όλα τόσο διασκεδαστικά, καθώς υπάρχουν και κάποια κουραστικά ή έστω όχι τόσο εμπνευσμένα, όπως αυτά στο Fulgi Fan Center που είναι το Arcade Club. Kinda me. Με εξαίρεση αυτά, όλα χειρίζονται αρκετά φυσιολογικά σύγκριση με τα input στο βασικό τίτλο και δεν ένιωθαν εκτός των λογικών και παικτικών συνόρων που έχει θέσει το base game. Στο βάθος του Mike, εκτίμησα τις διάφορες κεντρικές επιθέσεις που δίνουν πολυπλοκότητα, καθώς και κρίσιμες επιλογές για το ποια είναι η καλύτερη. Μεγαλύτερος στόχος του Lollipop είναι η διασκέδαση και όχι το βάθος, αλλά αυτό δεν κάνει τη μάχη λιγότερο ικανοποιητική σε ένα αποκλειστικά παικτικό επίπεδο. Εκτελώντας διάφορους κατάλληλους συνδυασμούς, επιλέγοντας το κατάλληλο πρώτο στόχο, παλεύοντας υπό την πίεση του χρόνου, όλα ενισχύουν τη μάχη, αφού όπως είπαμε κάποια στιγμή θα τελειώσουν όλες τις νέες κινήσεις σου και το παιχνίδι μετά από ένα πρώτο playthrough δεν θα απαιτεί πολλά από σένα στο θέμα πρόκλησης. Οπότε γιατί συνεχίζω να το παίζω, έστω από άποψη gameplay, αυτό εξήγησα μόλις τώρα.
Η μάχη είναι πλούσια απολαυστική. Κάθε συνδυασμό, τα τρομερά εφέ, το εντυπωσιακό sparkle hunting zombies, όλα συνδέονται για ένα καλέστο και αισθητικό τελικό αποτέλεσμα που κάνει το λισοπρίωνο να μοιάζει πλέον ως η μόνη λύση για να παλέψει στρατιά των αθάνατων νεκρών. Η ελαστική κίνηση της Juliet και η ταχύτητα όλων των συνδυασμών είναι πολύ ωραία στο χειρισμό και πραγματικά οφείλει και βοηθάει στην επανάληψη του τίτλου. Όποιος κάτσει και δει μία-μία τις κινήσεις, πέρα από το ότι θα εντυπωσιαστεί από τα animation, θα βρει και μία overpowered as fuck κίνηση. Το bat attack είναι σπασμένο. Θες να σκοτώσεις γρήγορα έναν εχθρό ή mini boss. Με μία τέτοια επίθεση και ένα κόψιμο από το πριόνι σου, και όποιος και αν είναι, σχεδόν, πέθανε. Μιλώντας για mini boss, έχουμε μία αρκετά τίμια ποικιλία εχθρών που μέχρι σχεδόν και το τέλος αναπτύσσεται ή εμφανίζει παραλλαγές. Από τα τυπικά brainless munching eating zombies, στις ακροβατικές μαζορέτες, στα heavy και τους πυροσβέστες μεταξύ άλλων, το καθένα έχει αρκετά διαφορετικές στρατηγικές, οι οποίες ενδύνουν γρηγορότερα εκτός να χρησιμοποιήσει bat attacks, τότε πολύ λίγοι εχθροί θέλουν στρατηγική. Βέβαια, λόγω της αργής φύσης της κίνησης, δεν είναι όσο εύκολο να εκτελέσει επανάληψη όσο το κάνουν να ακούγεται. Θα χρειαστεί να μπλέξει και να επιλέξει επιθέσεις, να πηδήξει τακτικά πάνω από εχθρούς και τα συναφή. Πάντως, η ποικιλία ενισχύεται με το διάλογο που ανέφερα πριν για τους κλεβασμούς των ζόμπι, τις συχνές αλλαγές εχθρών που κάνει το παιχνίδι και τους αρκετούς νέους εχθρούς που βλέπουμε, ως το τέλος σχεδόν του παιχνιδιού. Αυτός ο τομέας ένιωθε διαρκώς σε πρόοδο και ποτέ στατικός, γεγονός που εκτίμησα. Παράλληλα, οι διάφορες καταστάσεις κάτω από τις οποίες θα τους παλέψεις καταλήγουν να είναι ακόμη πιο δυναμικές λόγω του περιβάλλοντος γύρω τους. Οι αρένες είναι όλες ωραίες, μοιάζουν λογικές μέσα στη θεματολογία και αρμόζουν σε κάθε πίστα, προσφέροντας ενδιαφέροντα σημεία για την κινητικότητα του παίκτη. Πολύ πολύ ελαφρύ πλατφόρμα και παράλληλα επιπλέον δύο τους για να βρει συλλεκτικά και κέρματα να βαθμίσει. Η χώρα είναι όμορφη να τους κοιτάς και ακόμη πιο όμορφη όταν τους γεμίζεις αίμα. Όλες οι περιοχές από το σχολείο, στο καθεδρικό και τη φάρμα ήταν ωραίες και μοιάζαν γεμάτες για αρκετά, με χώρους που καταστρέφονται, δυναμικά περάσματα και τα προαναφερθέντα mini games. Αυτό που δεν μου άρεσε σαν επίπεδο ήταν το arcade, το οποίο θεωρείται πολύ γραμμικό και πάνω απ' όλα σχεδιαστικά πιο κενό, χωρίς τις ίδιες και όμορφες αρένες που παρουσίασαν τα άλλα επίπεδα. Αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να εστιάσουμε στα main course. Τα ψυχοσωματικά άρρωστα boss του Lollipop, πίσω με τη χημεία της Juliet και Nick, είναι το πιο memorable μέρος ενός ξέχαστος φνόρου. Στο Lollipop Chase είναι σχεδόν 100% κάθε boss, είναι ο ίδιος Mike και έχει νέες απαιτήσεις από εσένα κάθε φορά. Είναι gimmick fight σε μεγάλο βαθμό, αναμειγνύοντας ενδιάμεσα και το παραδοσιακό διασκεδαστικό σύστημα Mike που έχουμε συνηθίσει, δίνοντας τίμια challenge bikes. Δυστυχώς, τα boss, όσο τέλεια και να είναι, είναι λίγα. Ο τίτλος έχει σύνολο 6 bosses και τα 6 bosses και boss fights αντίστοιχα. Αποκλείονται τελείως μεταξύ τους, είτε μιλάμε για στον αισθητικό τομέα, το τι προσφέρουν σιναριακά, καθώς για την αρένα και gameplay στοιχεία που πρέπει να αντιμετωπίσει. Δεν θα πάρω ένα-ένα τα boss και θα τα αναλύσω, αλλά μπορώ να πω πως όλα τους τόσο ενδιαφέρουν όσο και είναι διασκεδαστικά. Παραδείγματα θα ήταν η μάχη με τη Μαρίσκα που επειδή αποφυγές και να παλέψει εξ αποστάσεις αποκλειστικά με το όπλο, ο Τζος είναι της ίδιας λογικής αλλά με μικρότερες αποστάσεις, ο Ζεν το πρώτο boss του game είναι πιο τυπικό αλλά μετά φλιπάρει το σενάριο με μια απότομη αλλαγή στη δεύτερη φάση και το gimmick με τα ηχεία. Ο Λιούις Λέτζεν είναι το πιο δύσκολο boss και σε πιέζει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία, ενώ ο Κίλα Μπίλι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός. Γενικά όλα τα boss fights είναι δύσκολα και διασκεδαστικά καθώς και απαιτούν από εσένα να κάνεις διάφορα τρίκ για να τα νικήσεις. Είναι όλα εντυπωσιακά και μπλέκουν διάφορα όπως είπαμε οπτικά και μουσικά θέματα με το κόνσεπτ της μάχης. Πολλές φορές μπορείς εύκολα να τα τζιζάρεις δυστυχώς σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις και κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις απλά δεν λειτουργούν, αλλά κατά τα άλλα ήταν πλήρως διασκεδαστικά και απαιτούσαν πολύ προσοχή, ειδικά σε ένα πρώτο playthrough στο Hard Difficult. Γιατί όμως έχω κάνει 4 playthrough? Γιατί παρά τα ψεγάδια του, το Lollipop Chainsaw κατανοεί τις επιτυχίες του πλήρως και προσφέρει αμέτρητη διασκέδαση, είτε είναι το πρώτο είτε το έκτο playthrough, και αυτό είναι που το κάνει άξιο. Η κεντρική πλοκή μιας μαζορέτας που είναι κυνηγός ζόμπι και η παράνοια και έτζινες των Zeros διέπει το τίτλο αφηγηματικά και κάνει διαρκώς καλλιτεχνικές και μία αναφορές, προσφέροντας παράλληλα τη τρελή αισθητική και punk στυλ και αντιμετωπίζει στα πάντα που έχει ο Σούντερο. Η χημεία μεταξύ Juliet και Nick εκμεταλλεύεται πλήρως την υπερβολή και περιέργεια του θέματος για να αναλύσει και να εξετάσει τη σχέση των εφήβων κάτω από το πρίσμα της ελευθερίας σε αυτή την ηλικία. Και αποδίδει με πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχει να πει. Τόσο κεντρικοί εχθροί και υποστηρικτικοί χαρακτήρες, παρά που δεν έχουν αρκετό χρόνο, κάνουν κομπλιμέντο στους κεντρικούς χαρακτήρες Juliet και Nick. Και το ίδιο ισχύει και για τους ανταγωνιστές, παρά που κλέβει το Show Swan. Δεν θέλει λίγο παραπάνω χρόνο σε όλους τους χαρακτήρες, πιο πολλά cutscenes και λίγο παραπάνω σαχλά αστεία, και από τους γύρω χαρακτήρες να ενισχύσουν και να αναδείξουν παραπάνω από αυτά τα στοιχεία που κάνουν το ολόκληρο και ερωτευμένο πρωταγωνιστικό δίδυμο ακόμη πιο δυνατό.
κάθε περιοχή ήταν ωραία δομημένη και ενδιαφέρουσα, όσο και ευχάριστη να την εξερευνείς και να βλέπεις τα διάφορα μικρά easter eggs, να βρίσκεις τα σχετικά πολύ προφανή κρυμμένα lollipops ή να βλέπεις τι ζόμπι θα δεις, όπως τους μαθητές ή τους αγρότες ζόμπι αντίστοιχα. Δυστυχώς, κάθε πίστα έχει τόσο συχνά παύσει στις τρελές δράσεις με κάσιμο που δείχνουν κάτι που δεν είχε τόσο ανάγκη να δείξουν, γεγονός που δείχνει την ηλικία της πρώτης κυκλοφορίας. Γενικότερα, οι περιοχές, σαν και περιορισμένες καθώς και λίγες, ήταν αρκετά καλά χτισμένες αρένες, τόσο σε θέμα χρονικής δομής, όσο και αισθητικής για τις χειροδραστικές βίες και τρελές μάχες του Lollipop Chainsaw με το αλυσοπυρίωνο να κόβει πόδια, χέρι και κεφάλια ζόμπι. Η μάχη παίρνει το κερασάκι, φαίνεται πιο βαθύ και με επαναληψιμότητα σημείο, δίνοντας πολύ καλά εφέδια, σκέτες και αντίκτυπο σε όσα κάνεις. Με συχνά μικρά mini-games, ας πάνε όποια μονοτονία μπορεί να έχει υπάρξει. Η τρομερή μάχη και πολύ συνδυασμοί δυστυχώς είναι θύμα κάποιων περιορισμών ανάπτυξης, αφού σίγουρα θα μπορούσαν να είχαν ένα διπλάσιο ρεπερτόριο και ίσως μερικές πιο σύνδετες επιθέσεις από τους εχθρούς και ένα μεγάλο nerf στον Battle Tactics που αναφέραμε. Αν κάποιος θέλει και άλλη αιτιολογία πέρα από το υπέροχο κουστούμι και τη συλλογή άξιες μουσικής, μπορεί να δοκιμάσει τη δίκη του στα Time Attacks και να προσπαθήσει να πιάσει το σκορ του πατέρα της Juliet σε κάθε stage. Συνολικά, μιλάμε για ένα πάρα πολύ ευχάριστο πακέτο με πάρα πολλά να προσφέρει στο gameplay, με ένα διασκεδαστικό και αρκετά βαθύ σύστημα μάχης, που αν και πολλές φορές βρίσκεται ρηχό λόγω έλλειψης δύσκολων επιθέσεων και ζημιάς που προκαλείται από τους εχθρούς, τρομερά boss fights, cool και τρελή στιγμή και μια πρωταγωνίστρια πιο δυνατή από το μέσο male πρωτάγωνιστη.